Μάσκες ξεκινάνε απόψε μία σειρά από παραστάσεις που τις ονομάσαμε παραστασιοποιημένες αναγνώσεις. Πριν από 2 χρόνια είχε βγει στον αγέρα έτσι ανεπαισθήτως μία κουβέντα που διέτρεχε διάχυτα την πόλη και όχι μόνο, ότι τάχατες η νεοελληνική δραματουργία στέρεψε και ότι ό,τι είχε ο καθένας να καταθέσει από τους επώνυμους το κατέθεσε και από τους νέους που θα μπαίνανε στο χώρο του θεάτρου της δραματουργίας δεν είχε εμφανιστεί κάποιος αξιόλογος. Αισθανθήκαμε την ανάγκη, διότι ουδέν το αναλυθέστερο είναι το ίδιο πράγμα σαν να πούνε ότι ξαφνικά στέρεψε η ηθοποιία ή στέρεψε η ποιήση, ακόμα και η θεατρική κριτική. Αισθανθήκαμε την ανάγκη τότε να προβούμε σε έναν διαγωνισμό. Σε έναν διαγωνισμό συγγραφής θεατρικού έργου από πρωτοεμφάνιστους θεατρικούς συγγραφείς. Μας έστειλαν 40 κείμενα. Τα διαβάσαμε όλα και επιλέξαμε 7. Τα επιλέξαμε υποκειμενικά, διότι ήταν κι άλλα παραστάσιμα. Ποτέ με την συγγραφή, την θεατρική, δεν είσαι σίγουρος, μόλις την αναγνώσεις, ότι είναι απολυπτέα. Πρέπει κανείς να έχει αλαφροπάτημα λαγού πάνω στο κείμενο και μάτι κουκουβάγιας. Αλλά ούτε λαγοί είμαστε ούτε κουκουβάγιες. Και η σύψη που έχουμε υποστεί στην μεγαλούπολη που ζούμε, με τα γυρίσματα των καιρών και την ταλαιπωρία της γλώσσας, πολλές φορές μία ανάγνωση μας στερεί το δικαίωμα του αυθορμητισμού πάνω σε ένα κείμενο νέο. Υποκειμενικά λοιπόν διαλέξαμε 7 κείμενα, τα οποία είπαμε απλά ότι είναι παραστάσιμα. Ένα από αυτά, τα κείμενα αυτά ήταν 3, που 3 κείμενα από αυτά υπογράφονται από γυναίκες και 4 από άνδρες. Ξεχωρίσαμε πρώτο τον Άριχνε λίγο χιόνι του Γιάννη του Θωμά. Πάλι υποκειμενικά το ξεχωρίσαμε, διότι ο Γιάννης είναι μόνιμος συνεργάτης των Μασκών, έχει 3 υποκριτικές παρουσίες εδώ και η τρίτη του συγγραφική. Δεν ήταν όμως αυτό μόνο. Ήταν κι άλλα που δεν αρμόζει σε εμένα να μπω στην ανάλυση. Εμείς ενστικτοδός ψηλαφούμε τα κείμενα και με τα εργαλεία της δουλειάς μας, τους κώδικες και τα κλειδιά της δουλειάς, όταν φτάνουμε σε παράσταση, εκεί τελειώνει η δουλειά μας και το λόγο έχουν οι μοιημένοι και το κοινό. Τι είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε με την απόψινή, με το απόψινό εγχείρημα? Πώς διαβάζουμε ένα κείμενο, προκειμένου να το ανεβάζουμε? Μας το φέρνουν, το αναγνώθουμε και λέμε καλό μας πάει. Τις περισσότερες φορές συμβαίνει κάτι άλλο. Αν υπάρχει ρόλος για τον πρωταγωνιστή, τότε το κείμενο είναι υπολογίσιμο. Αν δεν υπάρχει, το κείμενο είναι απορριπταίο. Μου είχε πει κάποτε ο Κεγαΐδης, μην διαβάσεις έργο σου, μου λέει, σε πρωταγωνιστή, αν δεν υπάρχει ρόλος για αυτόν. Δεν υπάρχει το έργο. Σκεφτήκαμε λοιπόν, αντί να το αναγνώσουμε το κείμενο έτσι όπως είναι άψυχο και μάλιστα από μνήμης και ουχή μεγαλοφόνος, να ξεκινήσουμε
τις παραστασιοποιημένες αναγνώσεις, οι οποίες δεν είναι τίποτε άλλο από μια απόπειρα μιας πρόβας που οι ηθοποιοί με τα κείμενα στα χέρια ερμηνεύουν κατά το δοκούν και κατά τις πρόβες που έχουν κάνει ένα πρόπλασμα του ρόλου του οποίου σε άλλη περίπτωση όταν γινόταν η περιπέτεια μέχρι το τέλος θα ήταν η ενσάρκωση και τα λοιπά. Από την άλλη πλευρά, αυτή η ανάγνωση που θα ακούσετε μας δίνει το δικαίωμα να ξεχωρίσουμε τους ρόλους, να ξεχωρίσουμε τις εικόνες. Μουσικές γέφυρες, ένα υποτυπώδες σκηνικό. Και συγχρόνως να ακουστεί μέσα από το ηχείο του ηθοποιού, μέσα από την φωνή του και το σώμα του, να ακουστεί ο θεατρικός λόγος. Έτσι λοιπόν και τελειώνω. Ο Σταμάτης ο Τζελέπης θα είναι ο αφηγητής του έργου και ο συγγραφέας. Δηλαδή, εκεί που έχουμε τις σκηνοθετικές οδηγίες, θα τις διαβάζει ο Σταμάτης. Είναι αφηγητής και ο συγγραφέας. Το ρόλο του Μεθόδιου τον κρατάει ο Τάκης ο Μαμακίδης. Το ρόλο του Γέρου τον κρατάει ο Γιώργος ο Κυριακίδης. Το ρόλο της γυναίκας του Μεθόδιου η Μοσχούλα η Μοσκοπούλου, πηγαίνουν σε καινούργια φιντάνια. Το ρόλο της άλλης γυναίκας, η κυρία Δόμπρου, και έχουμε ακόμα δύο κυρίες, η μία είναι η Κωνσταντίνα Ιδουβή, η οποία δεν είναι ηθοποιός, σπουδάζει πολιτικές επιστήμες, αλλά αγαπάει το θέατρο και θέλει να τα ακολουθήσει. Ο Θεός να τους δώσει κουράγιο. Και η άλλη είναι η Φανούλα η Αδαμίδου, η οποία ελκυρίζαν από Λάρισα μεριά. Πόντια. Η Φανούλα η Αδαμίδου και η Κωνσταντίνο Ιδουβή είναι ο συμβολικός χορός στο έργο. Όταν ανέβει με το καλό, ο χορός θα είναι κάποια άτομα περισσότερα, 6, 7, 8, όσα. Αυτή είναι η διανομή για να βοηθηθείτε. Εμείς όμως δεν είμαστε οι ενδεδειγμένοι για να μιλήσουμε το έργο, για το έργο αυτό. Και καλέσαμε εδώ απόψε και είναι κοντά μας ένας από τους πιο έγκριτους κριτικούς του θεάτρου. Και λέμε έγκριτους και το εννοούμε, διότι ασκεί σε υψηλό μετερίζει το λειτουργήμα της κριτικής και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο μας κάθε φορά έτσι μας μαγεύει όταν ο πρωτοπόρος κριτικός εντρυφεί όχι στο καλό ή στο κακό μιας παράστασης αλλά στην ανάλυση. Την οπτική γωνία που βλέπει το κάθε έργο, γιατί κάθε έργο έχει 100, 200, 500 οπτικές γωνίες. Εκείνο λοιπόν που τουλάχιστον εμάς μας τροφοδοτεί και μας καλυτερεύει στη δουλειά μας είναι οι οπτικές γωνίες των μοιημένων πάνω στην τέχνη. Δεν είναι όμως μόνον κριτικός, είναι και θεατρικός συγγραφέας και σύντομα θα δούμε έργο του στη σκηνή, αν και όταν κανείς γράψει ένα έργο από εκεί και πέρα βλέπει την περιπέτεια του έργου πια που δεν είναι, είναι σώμα από το σώμα του, αλλά το έργο είναι από μόνο του, είναι ξεχωριστός οργανισμός. Και αρχίζει πλέον όταν φτάσει στη σκηνή, θα δούμε και εκεί την δεύτερη δημιουργία που έχει και όχι μόνο αυτή, αλλά για να μην λέω και περισσότερα διότι δεν του αρέσουν, από στόματος Λέανδρου Πολενάκη θα ακούσουμε το στίγμα αυτού του έργου που θα αναγνώσω σε λίγο η ηθοποιή μας. Παρακαλώ τον κύριο Πολενάκη να μας μιλήσει. Έχουμε ένα νέο εδώ.
εδώ. Στη δεύτερη καρέκλα είναι καλύτερα για να σας βλέπουμε όλοι. Ευχαριστώ. Εκεί. Έχουμε ένα νέο θεατρικό έργο σχεδόν υπερρεαλιστικής γραφής και σκέφτηκα ότι ο καλύτερος τρόπος να μιλήσω γι' αυτό θα ήταν ίσως να θεθώ σε ένα παιχνίδι ελεύθερων συνειρμών που μου γέννησε αυθόρμητα η πρώτη ανάγνωσή του. Να πέφτε λίγο χιόνι ο τίτλος του έργου. Για να σκεπάσει τι το χιόνι, ποιες ιστορίες και ποιες μνήμες φυτρώνουν μέσα στον εφιατικά διχασμένο κόσμο αυτού του έργου που η αρχή του χάνεται στις απαρχές του κόσμου μας, ίσως τότε που ο Κρόνος, καθώς ο μύθος λέει, έκοψε με το δρεπάνι τα γενετικά όργανα του πατέρα του, χωρίζοντας οριστικά ουρανό και γη. Από τότε κρέμεται πάνω μας ένας άδειος περίπου και αραιοκατοικημένος ουρανός, ενώ η γη που την πατούμε αντυχεί κατά τα βήματά μας υπόκοφα και ξέρουμε βέβαια ότι όλοι μέσα θέλουν να μπούμε. Γνώση του θανάτου και ζεϊμπέκικος χορός λοιπόν, όπου ζυγιαζόμενοι πάντα στην κόψη του ξηραφιού, χτυπάμε άλλοτε με το χέρι, άλλοτε με το πόδι, σημαίνοντας άλλοτε άλλα. Εδώ ξέρουμε άραγε τι σημαίνει κάθε φορά που χτυπάμε με το χέρι ή με το πόδι τη γη. Το ξέρει όμως αυτή, και αν δεν το ξέρουμε εμείς, αυτό αρκεί. Για την ώρα. Για την ώρα. Μέχρι να ξυπνήσει πάλι εντός μας η άλλη δίψα για το αξεδίψαστο και για το αθάνατο νερό και για το νερό της δυσμονιάς, για ολόκληρο της άρνης το ποτάμι. Καθένας μας άλλωστε φέρνει μέσα του, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, δύο καταγωγές, δύο μοίρες, δύο φάρες προγονικές που αλλιοσυμπλέκονται ως τα βάθη του χρόνου. Ένα μικρό εμφύλιο των κυττάρων του αίματος από τον Πολυνίκη μέχρι τον Περιουχιώτη. Έτσι είμαστε εμείς, φίλοι Ευρωπαίοι, που μας κοιτάτε απολυμμένοι και με το δίκιο σας καμιά φορά. Το τοπίο που μας πέταξε στο φως εμάς είναι σκαμμένο πάνω στον πρώτο πυλό των πραγμάτων, στη ζεστή ύλη πριν από τη ζωή που γέννησε τη ζωή. Διάβαζα σήμερα στις εφημερίδες πως βρέθηκε, λέει, σε μια σπηλιά της Κοζάνης μια επιγραφή πάνω σε ξύλο ηλικίας 7.000 ετών. Αν είναι δυνατόν. Και τώρα προσπαθούν, λέει, να τη διαβάσουν. Τι άλλα είναι να γράφει. Είμαι σίγουρος για το τι γράφει. Να πέφτει λίγο χιόνι. Κλείνω τα μάτια και βλέπω να πέφτουν πυκνά ματωμένα κεφάλια. Όχι από το Ρομπεσπιέρο που είχε δηλώσει ότι με την πειθαρχία και σφαγή ούτως ο κόσμος προχωρεί, αλλά από το δικό μας ιδανικό ήρωα ίσως τον Αχιλλέα που πενθώντας τη χαμένη νιώτη του στην παγωνιά του κάτω κόσμου γύρεψε να του θυσιάσουν οι ζωντανοί την όμορφη πολυξένη πάνω στον τάφο. Να τρέξει το αίμα ως κάτω. Να πέφτει λίγο χιόνι. Κραυγή από κάτω των αιώνια δικών μας νεκρών που διψούν εμάς. Να πέφτε λίγο χιόνι. Όλοι έχουμε δύο πλευρές. Εκείνη που ονειρεύεται την τρυφερή αγάπη και την άλλη την απόκρυπνη, τη σκοτεινή, την κομπούν οι γυναίκες, λόγια στερνής παρηγοριάς στην εκάβη που τους παίρνουν τη θυγατέρα της για τα νύλιαρα του κάτω κόσμου. Εκείνη θα πάει, λέει η Βασίλισσα, στον κάτω κόσμο να λάμπει σαν κόσμημα μέσα στο σκότος και εμείς θα μείνουμε εδώ να μας λιώνει το φως. Ύστερα πάλι, κυλώντας, φτάνει μέχρι σε εμάς το κομμένο κεφάλι του Πενθέα. Το λόγος μέσα μας διπλός. Σαν γράμματι, βγαλμένη μέσα από την προχωρητή παράδοση. Έτσι, όταν αργότερα, κατέβαινα σε μίσο ξεχασμένα και ελαφρώς ύποπτα υπόγεια. Ο πόμος ήχουσε ακόμα μαγλαμάς, ήξερα σαν από ένστικτο που να σταθώ και τι να πράξω, γυρεύοντας εκείνο το κομμάτι από τη ζωή μου που είχαν πετάξει στα κομμάτια, στα σκυλιά, οι διχαστές, οπαδοί, οι αντίπαλοι του κοραή, αδιάφορα. Ξανά πιάνω τον δρόμο για το λησμενωμένο τοπίο της ύπαρξης, τότε που δεν ήμουν και επομένως δεν έφταιγα. Δεν έφταιγα άραγε. Αυταπάτες. Το μονοπάτι που ενώνει πάλι τα δύο κομμάτια της γλώσσας ζωής μας, προφορική, μητρική, γραπτή, πατρική αν θέλετε. Στα ίχνη ενός εγκλήματος πριν από τον Ειδίποδα. Σε ένα τοπίο αυστηρό που δέχεται μόνο τα απαραίτητα λόγια και αυτά που πρέπει να περιμένεις πριν τα ξεστομίσεις. Σε ένα δρόμο συμφιλίωσης που ενώνει το πριν από τη γέννηση με το μετά. Πληρώνοντας τα χρέη μου σε έναν εμφύλιο που δεν έζησα. Όπως κι άλλοι πάρα πολλοί τη γενιά μου. Έχω τώρα ελεύθερος και πρέπει να το πω. Μυθίστηκα στο λόγο και στις δύο εποχές του, αρνήθηκα τη μάνα μου, έφυγα, βρήκα τον πατέρα μου, ξαναγύρισα στο ίδιο μέρος που είναι όμως το ίδιο. Ανάμεσα στη Θήβα και στην Αθήνα, στην Αθήνα και στη Θήβα, ο δρόμος των Ομήρων είχε δύο κατευθύνσεις. Πρόλαβα και τρόμαξα με εικόνες, παρηγορήθηκα με το λόγο της Κατερίνας
που δεν ήξερε ανάγνωση και γραφή, που μιλούσε έτσι, πρώτα που κυνηγούσαν τις ανθρώποι και τις πιάνανε με κάτι μεγάλες ξόβερες. Έτσι μου ιστορούσε η δημοκρασία. Και το βομβαρδισμό του Πειραιά στην κατοχή από τους συμμάχους. Την κρέμπλησε της Αγίας Τριάδας ο Τρούλος και πλάκωσε τις νομάτι σαν τις μπιλίκι τα πλακότσουμα. Δεν θα μπορούσα εγώ να προσθέσω παραπάνω σε αυτά τα λόγια. Ο λόγος, ωστόσο, είναι για το έργο του Γιάννη Θωμά με τίτλο «Να ρίχνε λίγο χιόνι», που έλκει την καταγωγή της γλώσσας του ίσως από μια ανώνυμη Κατερίνα, μια από τις χιλιάδες που ήρθαν και πέρασαν. Ένας λόγος που μας μαθαίνει να μην φοβόμαστε θάνατο. Επειδή θάνατος είναι η ανάγκη να αποδεικνύουμε κάθε φορά ότι είμαστε ζωντανοί. Και εμείς αυτή την ανάγκη δεν την έχουμε. Αρκεί μόνο να πιάνουμε το χορό. Μαέστρο τα όργανα, πάμε! Τρεις κορμοί από ξεραμένες στενόφιλες βελανιδιές, πάνω από 3 μέτρα ύψος. Διάμετρο γύρω στο 1 μέτρο σχηματίζουν μεταξύ τους ένα ισόπλευρο ή ισοσκελές τρίγωνο. Πάνω στους κορμούς προσπάθεια ξυλογλύπτη που θέλει να μετατρέψει τους κορμούς σε ανθρώπους. 2-3 κούτσουρα και αυτά από βελανιδιά που χρησιμεύουν για καθίσματα. Πάνω στο ένα κούτσουρο βλέπουμε αφημένο ένα μεγάλο διαδίτη ξύλινο, ένα σφυρί και ένα σκαρπέλο. Όταν ανοίξει η αυλαία βλέπουμε έναν άντρα προχωρημένης ηλικίας καθισμένο πάνω στο ένα κούτσουρο. Στο κέντρο του τριγώνου ένας ξερακιανός γέρος ανοίγει με ένα μαχαίρι μια τρύπα. Έπειτα ξεσκίζει ένα περιστέρι, αφήνει να χυθεί το αίμα μέσα στην τρύπα. Με το μαχαίρι χαράζει κολιανό το δάχτυλό του και 3 σταγόνες αίμα πέφτουν μέσα στην τρύπα. Σκύβει προς την τρύπα και κάτι μουρμουρίζει που δεν καταλαβαίνει. Thank you.
να πλασιαστείτε και στο φως να βγείτε. Μια γυναίκα ξεφυτρώνει μέσα από μια βελανιδιά. Κάθεται στη ρίζα της χωρίς να βλέπει το Μεθόδιο, αλλά ούτε κι αυτός να τη βλέπει. Μα να μην έρθει ούτε μια φορά. Αλλά τι περιμένεις, νεολαία? Σήκω Μεθόδη να φύγουμε. Πάρ' τα παιδιά και πάμε. Πού να πάω? Θα σε καθαρίσω να μην... Να βραδιάζει. Και όταν βραδιάζει, ούτε μια φορά. Σαν πως εγώ καλύτερος ήμουνα. Πάμε, πάμε λάχανο να φάμε, πίσω να γυρίσουμε, κορίτσι να γαμίσουμε. Να βράδιαζε. Θα βραδιάσει, τι βιάζεσαι. Πότε? Όταν θα έρθει η ώρα του. Να βράδιαζε. Κι αν βραδιάσει, τι θα γίνει? Θα κοιμηθείς όπως και την ημέρα. Κοιμήσου. Δεν θέλω να κοιμηθώ, θέλω να βραδιάσει. Γιατί? Για να φυλάω τη νύχτα από τον ήλιο. Πάμε, πάμε, λάχανο να φάμε, πίσω να γυρίσουμε, κορίτσι να γαμίσουμε. Σα δεν τρέπεσαι, λέω. Γιατί? Σε δεν μπορείς να κατουρίσεις, κορίτσι, θα... Να, πάρε το μαντήλι να παίξεις. Είναι τετράγωνο. Σκατά. Μόνο λούσο μαντήλι είναι αυτό. Για τέτοια μύτη είναι και παράλληλο. Η μπολτούρα του σου μάρανε. Μα να μην έρθει ούτε δύο βήματα. Θα με βλέπεις ξέκοψε. Εμείς είμαστε
Είμαστε. Είμαι. Να βράδιαζε. Να ρίχνε λίγο χιόνι. Τι κάθεσαι αυτό και λες χιόνι ουλιόνι. Πού ακούστηκε. Εδώ σκάει ο Τζίτζικας. Χιόνι χιονάκι. Χιονίζει. Εχιόνισε. Έτσι δεν μας μάθηναν. Πού πας. Έχω δουλειά. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Δουλειά χαρά. Όλοι μαζί στη δουλειά. Σοφή γυναίκα μου βγήκε. Είχε δίκιο ο πατέρας μου που μου τη διάλεξε. Του λεφταρού λιγόφαγη κονόμα. Κόμμα βρακιά απ' την πρίκα της φοράει. Δεν της αγόρασα τίποτα. Τυχερός είμαι. Εσύ ναι. Εγώ όμως άνθησα βλέπεις από τότε που σε παντρεύτηκα. Κλονάρια πέταξα θα μένει ως τα γόνατα στα μπέλια να τα χωράφια. Σήκω. Πού να πάω. Στο τιβάνι. Από το ένα σηκώνομαι στο άλλο πάω. Στο ένα κάθομαι σαν Ρωμαίος, στο άλλο κοιμάμαι σαν Πασάς. Ωραία περνάω. Αν δεν πόναγα κιόλας. Τώρα πού πόνας. Τι έχεις. Παντού. Τα ποδάρια του σαν ξύλα, το κεφάλι σαν καμίνι. Τι είναι. Όποιος το βρει κερδίζει το αυγό το χρυσαφέλιο. Όποιος χάσει το σκατένιο. Κρυκουζέπου! Ο Μεθόδιος, τι άλλο. Το βρήκες. Το βρήκες και δεν βρήκες κουβέντα. Πήγες και το παράδοσες. Σου δώσανε βλέπεις παράσινη το φάσκελο. Ναι. Έχω τη συνείδησή μου ήσυχη. Την ψυχή μου αναπαυμένη. Και την μπάκα του σκόρτα. Θεός! Θεός! Τι να σου κάνει κι αυτός όταν σου χτυπά την πόρτα να σε ευλογήσει και εσύ λείπεις. Την ευλογείς τις κότες ή τις ψήρες. Να ευλογείς κατά μόνας. Πολύ μυστήριος Θεός. Γιατί αυτόν και όχι τον άλλον, α? Έτσι ξέρω κι εγώ να είμαι Θεός. Άρχισες πάλι τα μπολσεβίκικα. Ξεχνιάς. Πάμε, πάμε, λάχτερο να φάμε. Μόλις τη μου χτίσεις το χαζό μου κάνεις. Τι ζητούν οι Βούλγαροι στη Μακεδονία! Μα, άλλαξες τροπάρι. Τι τροπάρι. Άσε καλύτερα πληγές να ανοίξουμε τώρα. Βουβαθήκαμε για να κλείσουν. Έχεις σπίρτα. Καπνίζεις. Ναι, καπνίζω. Και πού είναι το τσιγάρο. Όμορφος έγινες, το ξέρεις. Το γεργά μου, κοιμάζα μου. Για ποια θα πάρεις. Όποια μου δώσουν. Πάρε με τώρα, πάρε με. Και στο σαμάρι βάλε. Να ρίχνε λίγο χιόνι. Πάρε με τώρα, πάρε με. Να ρίχνε λίγο χιόνι. Να πάω να το πω. Να πας, θέλω να σε ακούσει. Ποιος. Αυτός μου το χιόνι. Χιόνι. Να παγώσουν τα πάντα. Μετά θα φας. Τι με νοιάζει εμένα, εγώ είμαι άρρωστος, δεν δουλεύω. Δεν δουλεύεις, αλλά πρόσεχες και έχεις ταινία. Ασπροκάτασπρο χιονάκι. Το πρώτο σκυλίσιο, το δεύτερο γατίσιο, το τρίτο του ανθρώπου. Πονάς. Όχι. Τότε τι σκούζεις. Εγώ. Εσύ βέβαια. Λάθος. Και αυτά. Ποια αυτά. Θα ροκαλείτε, ποιος θα έκανε, η Μαρίκα. Ποια Μαρίκα. Βάλε μυαλό. Τώρα. Τι έγινε, ποιος σας στεναχώρησε. Κανείς. Μόνος μου εβριάστηκα. Γιατί. Γιατί δεν μπορούσα έτσι. Πώς έτσι. Έτσι. Τι θα πει αυτό. Αυτό θα πει έτσι τίποτα άλλο. Πάρε με, πάρε, πάρε με. Θεέ μου. Τι τον θες. Να μου παλάξει από σένα, ναι. Αυτό θέλω. Βαρέθηκα, κουράστηκα, κούφτησα μια ζωή μαζί. Τι σου κάνει. Τι μου κάνεις. Τι δεν μου κάνεις να λες. Γεμίζεις τον τόπο ροκανίδια, λες άλλα τι άλλο. Δεν μπορώ να τα μαζέψω, είμαι άρρωστος. Άρρωστος. Μπουντουρίτσα έχεις. Έχω βέβαια. Αν δεν μου άλλαζαν το αίμα τότε ίσως να ήμουν καλύτερα.
Τρελό αίμα θα μου βάλανε, φαίνεται. Όλα σε σένα είναι τυχαίνουν. Όλα, δεν βλέπεις πως με κατάντησα. Χιόνι, χιονάκι, να παγώσει το αιματάκι, να μην πονά το κεφαλάκι. Να βράδιαζε, μα να μην έρθω. Πού θα πάει όμως. Μόλις φτιάξω το κεφαλάκι, δεν θα τελειώσει, Θεέ μου, αυτή η μέρα. Γιατί την έκανες τόσο μεγάλη. Είμαι και αξίριστος. Γυμνός, λέει, γυμνός βγήκε, ζουρός. Εν τέτοιος που ήταν, κλειστός τον εαυτό του σαν καβού και τι άλλο θα έκανε, γυμνός. Εδώ πληρώνονται όλα. Έχει πάρει στο λαιμό του. Να τον έβλεπα από καμιά μεριά. Αλλά είμαι άρρωστος, πώς να ταξιδέψω. Τι διάολο πάλι κάνεις εκεί. Τι κάνω. Χελιδόνι να φέρω την άνοιξη. Μα ούτε στο σταθμό. Άμα δει κάποιος λίγο μαλλί στον κόλο του, νομίζει πως έχει κοπάδι. Το χρήμα. Προσοχή στο χρήμα, γε μου, το χαρτί. Έτσι μου λέει ο πατέρας μου. Δεν αξίζει, χωρίζει, χωρίζει και καταποντίζει, διαλύει. Σοφός, σοφός, σοφότερος, σοφότατος, κολοκύδια. Σοφότατη, σοφότερη, σοφή. Παρλατύπες η σημερινή. Ψωμί φάει καλοπέραση. Φέρτε, 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 δώστε 700 ψυχές για μια ξεπετσασμένη κατσίκα. Να ρίχνε λίγο χιόνι. Σκίζει ένας ασκοντημένος με άσπρη κάσκα, μοτοσυκλετιστής και άσπρη μηχανή. Πάμε, πάμε, λάχανο να φάμε. Πίσω να γυρίσουμε, κορίτσι, να γαμίσουμε. Σε ποιο μήνα είσαι, του μιλάς. Πρέπει να το τραγουδάς κιόλας, αλλιώς θα χαθεί. Του μιλάς, μίλα του, κόρη, μίλα του. Όταν θα φύγει, θα έχει τη φωνή σου μέσα στο αίμα του. Η γυναίκα μου δεν του μίλαγε και μας ξέχασε. Ούτε στο σταθμό δεν ήρθε. Να ρίχνει λίγο χιόνι. Εγώ τώρα προσπαθώ από την αρχή. Του λέω και όλο το μιλώ. Και ρέτησε αγόρι μου την κυρία. Τι να του πεις. Ό,τι σου φτάνει να του μιλάς για να σ' ακούει. Τα πιο πολλά παιδιά δεν μιλάνε γιατί δεν τους μίλησαν πρωτού βγουν στο φως. Πριν δοκιμάσουν το οξυγόνο, την κουλάστρα, το γάλα, το μονόγαλα. Έφτιαχνε, λέει, άντρα τα σύννεφα που χάθηκε. Τι την ένοιαζε αυτή στο κάτω-κάτω για τα παιδιά. Παιδιά, λέει, μπορούσε να κάνει. Τον άντρα της ήθελε. Μένα έλεγε να φύγω γιατί θα με σφάξουν. Κι αυτός γύρισε άσπρα κόκαλα χιονάτα σε ένα σακούλι τη σόμπρα. Πρέπει να του μιλάς. Πες. Να μάθει να χορεύει μέσα στα σπλάχνα σου. Να τραγουδάει χορεύοντες πριν από την έξοδο. Γιάννη,
Γιατί Χρήστο, γράμμα, γράμμα, φωτιδέν γράμμα. Τώρα Γιάννη, φωτιγράμμα, γράμμα, Χρήστο δέν γράμμα. Τουλάχιστον θα έρθει να σε θάψει. Κάτι είναι κι αυτό. Μίλα του κόρη, μίλα του. Μίλα του όσο είναι καιρός, μίλα μη σωπαίνεις. Αχ, αυτή η δικιά μου. Ακόμα το κεφαλάκι του. Ένα τραγούδι ακόμα το δυσκολότερο. Πάμε, πάμε, λάχανο να φάμε, πίσω να γυρίσουμε. Να ρίχνε λίγο χιόνι. Έλα πιο κοντά να του μιλήσω. Α, ωραία φωνή. Σπάνιο μέταλλο. Ξανθό, γαλανομάτικο ψιό. Όχι, όχι, αγόρι είναι. Δεν νιώθεις πως τρυπά τον αφαλό σου. Σπορέα μου εσύ ήλιε. Γελάς αγόρι μου, ε. Δυστυχώς πουλάκι μου δεν θα με προλάβεις στο φως. Πάω, βλέπεις ταξίδι προτού δεις τα άστρα. Τι είναι αυτά, θα μάθεις. Ένα από αυτά θα είμαι εγώ. Είναι δικό μου. Έχει το όνομά μου. Μεθόδιος. Μας παίρνεις αδέρτα λουλούδια. Μας παίρνεις όχι μόνο να αργώνεις. Μας παίρνεις ακόμα και στην έρημο. Πάντα κάτι φυτρώνει. Μείνα με λίγη κι εσύ γένα κορή γένα. Κάνε παιδιά πως θα τραφούνε. Με τραγούδι, με χορό, με πόνο. Να ρίχνε λίγο χιόνι. Αν είναι κόρη, τότε τα ξέρει όλα. Η φύση βλέπεις, πάντα γεννά. Πες της μόνο πως είναι γυναίκα, μάνα, φύση, αδελφή. Κι αν ακόμα δεν της το πεις, θα ξέρει. Θα ξέρει να φαλοκόψει το γιο της, να ανοίξει το στόμα και να το θυλάσει. Να το προστατέψει από το κρύο, τη ζέστη, τα γρήμια. Το αρσενικό που θέλει να το κατασπαράξει. Είναι παρθένα, παραμένει κορίτσι, πνοή, ζωή, ήλιος, θάλασσα, μάνα, γη. Το 55 έλεγε η Σλάβα. Το 55 θα τελειώσουν όλα. Και εμείς την τάζαμε νύφη στο μελτεμάκι το καλοκαίρι να έρθει να την πάρει, να μας δροσίσει. Το 55 θα τελειώσουν σφαγές, πόλεμοι, θα γυρίσουν. Εγώ σφάχτηκα το 49 και η Σλάβα έμεινε ανυμφεύτη. Παντρεύτηκε τα νάνια μου. Ούτε στο στασό δύο βήματα, δεν είχε βλέπει τα φωνή μου μέσα του. Ένα τραγούδι ακόμα, το κεφαλάκι του μου μένει. Ένα τραγούδι, το κεφάλι, το κεφαλάκι του μου... Το κεφάλι του... Μόνες μπουκιά δεν κατεβάζουν. Έλα, αδερφέ, κοντεύουνε μεσάνυχτα. Έλα, πριν βγούνε τα φαντάσματα. Μπορεί να πήγε σε ταβέρνα. Μπορεί με φίλους τα λέντα. Νέος είναι, ωραίος είναι. Όλο του για παντριά. Ας πάμε εμείς και ας πιούμε για την επόμενη χαρά. Έλα. Έλα, αδερφέ, τη χαρά σου να μας φέρεις. Να είναι ψηλή, να είναι ξανθιά. Να είναι γαϊτανοφρίδα. Και εμείς αδέρφια της να γίνουμε. Κουνιάδες, κόρες, φίλες. Έλα, αδερφέ. Η πουλια πάει να σβήσει. Ήρθε η ώρα της σιωπής.
Λίσα, Λίσα έρημο γλυκοφύσα, κόρη σου τάζω αντιψητό να φας, να πιεις και να χαρείς. Κόρη Παρθένα όμορφη, φερμένη από τα ξένα φύσα, άνοιξε δρόμο, αργή Αθένα σου κρατώ, χρόνο το χρόνο και κάθε χρόνο γιορτή, εγώ κι ο λαός μου φύσα. Χώνα με στη γης ως τον αστράγαλο φύσα, χώνα με στη γης ως κάτω από τα γόνατα πάνω από τον αστράγαλο φύσα, χώνα με στη γης ως πάνω από τα γόνατα κάτω από τη μέση φύσα. Φύσα, φύσα, φύσα. 3.835 φορές γύρω γύρω από τη γης να ταραχτούν τα σπλάχνα της συνθέμελα φύσα. Φύσα, δε σε σεβάστηκαν, μήτε κοκόρη δε σου πρόσφεραν θυσία. Τι θα βρεις εκεί? Λέξεις. Και δε θα βγουν στη φόρα? Θα βγουν. Πότε? Όταν φυτρώσουν καλαμία. Εδώ σε αυτήν την ξεραίλα δοξάθηκαν τα δέντρα της ζωής. Καλάμια θα φυτρώσουν. Δεν έχεις παρά να τις ποτίσεις με ένα σουδάκι καθημερινά. Κι ύστερα? Μην τα θέλεις όλες στο πιάτο, σκέψου λίγο. Τι να σκεφτώ εγώ, είμαι ο άρρωστος. Ξέρω. Τότε, ποιος είσαι? Πάμε, πάμε, λάχανο να φάμε. Να ρίχνε λίγο χιόνι, μα να μην έρθει. Μια γυναίκα ξεπιτρώνει μέσα από μια βλανιδιά. Κάθεται στη ρίζα της χωρίς να βλέπει το μεθόδιο, αλλά ούτε και αυτός να τη βλέπει. Σε βλέπω και σε καλοβλέπω. Ώσπου να πέσω κι εγώ και τότε, σαν τα κοράκια για νερό θα ψοφήσουμε. Θα έρθει η νύφη. Τώρα σώθηκες. Τότε θα έρθει εκείνος. Ποιος εκείνος? Εκείνος πόλο λέει για λέξεις, γλώσσα, ποίηματα, τραγούδια, μυρολόγια.
Και εσύ πού τον είδες? Εδώ έρχεται τακτικά. Πάμε, πάμε. Λάχανο να φάμε. Και πώς είναι αυτός? Ψηλός, ξερακιανός. Με γενιάδα και μακριά μαλλιά σαν κόμπιτα σου. Και τι γυρεύει εδώ? Ανοίγει μια τρύπα, λέει, κάτι που δεν ακούω. Ύστερα ξεσκίζει ένα περιστέρι και αφού στάξει ένα μέσα στην τρύπα και πάνω στα λόγια κλείνει την τρύπα. Και πού είναι η τρύπα? Εκεί, αλλά δεν φαίνεται. Τη σκεπάζει έτσι που να μην μπορεί να τη δει κανείς. Καλά, καλά. Κοιμήσου το. Δεν θέλω να κοιμηθώ, να βραδιάσει θέλω. Θα χιονίσει, μου είπε. Και φώναζε πως καλούσε τον αέρα. Εκεί να βλέπες, χωμένος ως τη μέση στη γη. Έλεγε και τι δεν έλεγε. Πάμε, πάμε, λάχανο να φάμε, πίσω να γυρίσουμε, κορίτσι να γαμίσω. Μου είπε να πάω μαζί του. Πού? Αυτές τις μέρες που θα χιονίσει, ας προχιώνει να καταπίσω πάνω του να γιατρευτώ. Να ξεθάψω και τα λόγια να γίνουν. Αρκετά κοιμήθηκα χωρίς να τραγουδήσω, να χορέψω, να κλάψω. Και όταν τα μάθω δεν θα έχω ανάγκη τις εποχές. Πάρε με τότε, πάρε με. Και στο σαμάρι βάλε με. Οι εποχές, λέει, τι είπε να δεις. Και στο σαμάρι βάλε με. Και στο παζάρι πάνε με. Δεν θυμάμαι. Θάλασσα, πέλαγος, μωρέ, κουνουδιά, καράβια, τέτοια. Α, ήταν λέει ένας τότε και δεν ήξερε. Πήρε το ρολόι έτσι. Τώρα μπορεί να κουμαντάει τα πάντα. Άρθει καιρός λέει να κάψουν τα πάντα. Σπίρτο σε όλα θα βάλουνε, να ψηθούν. Έξι μέρη, έξι μέρες, έξι στίχοι, έξι λόγια, την εβδόμη το τραγούδι, το κεφάλι του. Έχει σπίρτα. Πάλι τα ίδια. Νότια. Όλο νότια να τραβάμε. Εκεί πρέπει να φτάσουμε. Αριστερά η Παναγιά, δεξιά ο Χριστός, μάνα και γιος, νύφη και γαμπρός. Εγώ πάντως θα πάω, θα σας αφήσω μόνους, αδέρφια, μάνα, γυναίκα, παιδιά, να δούμε τι θα κάνετε χωρίς εμένα. Πού θα στηριχθείτε, θα εξαφανιστείτε στα ουρουμάνια και θα σας φάνε οι λύκοι. Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη σήμερα. Δαγκούν χωρίς προειδοποίηση, βοβή. Μα να μην έρθει. Νότια. Όλον νότια να τραβάμε. Μικρό βιολί σε άδειο στάβλιο. Περίμενα να έρθεις κοπηλατώντας με το μελοθανά τον καράβι. Αντάγιοψες. Εγκλωβίστηκες είσαι με αυτόν. Παρέδωκες ανάσα στους πραγματευτάδες. Ζέων, δασών, εκκλησιαστικών ύμνων. Των καταμόνας όρθρων. Ημεροκάματο ισόψυχο. Ψυχιάτροντε και ψυχολόγων, ψυχοπαιδαγωγών και ψυχοπομπών. Ταξιδεύοντας τον ίδιο σου το θάνατο, αφήνοντας έξωθεν τους σύμπαντες, πώς να σε συναναστραφώ, σκλάβε κοπηλάτορα. Έγινε νύχτα δυο φορές την ίδια μέρα και ο ήλιος δεν φάνηκε να σβήσει τη σκιά του.
Κοιμάται. Εγώ φυλάω τη νύχτα. Να ρίχνε λίγο χιόνι. Πάμε, πάμε. Οι καλαμιές. Πρέπει να κλάψω. Πρέπει να φτιάξω το κεφαλάκι του. Δουλειά, δουλειά. Αλήθεια. Πώς με λένε. Τα ματάκια του να βλέπει. Τα αυτάκια του να ακούει, τη μητούλα να μυρίζει και το στόμα του να τρώει, τη γλωσσίτσα να μιλάει, να τραγουδάει. Πάρε με τότε, πάρε με. Την ψυχή που τριγυρνάει, θα δω, θα ψάξω, θα ρωτήσω, θα την συλλάβω. Σαν τραγούδι έχω χρόνο, πάρε με το δε πάρε με και στο σαμάρι βάλε με. Ακούς γιέ μου, τι νόμιζες έτσι πως θα σε αφήσω εγώ να σε κρατάς την αγκαλιά του ανεμοστρόβιλος. 700 ψυχές έχω πάρει, ποτάμι έρεε το αίμα από την κορφή του γνώστων της ξοπορτάς. Τον λάκκο που έφτανε ως τα γόνατα της Μύρκας και γέμισε και ξεχύλισε 700 ψυχές και ξανά γίνε αδερφή μου. Θα τον συλλάβω, θα τον σουβλήσω, θα τον κεντρήσω. Θα του παραλύσω χέρια, πόδια και θα σε αρπάξω. Καβάλα πάνω στ' άσπρο άλογο θα σε φέρω εδώ. Μέσα εκεί στο δέντρο της ζωής να σε κρύψω. Πράσινα κλαριά τα χέρια σου, άνθος η κεφαλή σου. Πάμε, πάμε, λάχανο να φάμε. Ξαναμπαίνει ο μοτοσυκλετιστής, σταματά, κατεβαίνει από τη μηχανή του και χωρίς να βγάλει την κάσκα του αρχίζει να μετρά με βηματισμούς τις αποστάσεις μεταξύ των.